γεννήθηκε το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος ως τέλειος άνθρωπος και παρέμεινε ταυτό τέλειος Θεός. Και αυτός ο άνθρωπος θα υπακούσει στον νόμο, τον οποίο ο ίδιος έδωκε και θέσπισε, προς προπαρασκευή του ανθρωπίνου γένους για να υποδεχτεί τον αληθινό Θεό και την αληθινή αποκάλυψη περί του Θεού και περί της σωτηρίας του κόσμου. Και την 8η ημέρα, τη σημερινή δηλαδή ημέρα, θα γίνει η αποκάλυψη του ονόματος του υπέρ παν όνομα. Το ονόματος που είναι πάνω από κάθε όνομα. Και αυτό το όνομα είναι ο Ιησούς, ο Εμμανουήλ, αυτός ο οποίος είναι μαζί μας, ο Θεός που είναι μαζί μας και αυτός ο οποίος είναι ο σωτήρ και ο λυτρωτής, αυτός ο οποίος σώζει. Και γι' αυτό πανηγυρίζουμε για αυτή την αποκάλυψη του Θείου Ονόματος, του Ιησού Χριστού, του σωτήρος και λυτρωτού. Διότι εν τη δυνάμει αυτού του ονόματος πλέον σωζόμαστε, αφού γίνουμε μέτοχοι του σώματος του Ιησού Χριστού, μέλη αυτού του σώματος, και αφού γίνουμε μέτοχοι της Θείας Χάριτος που εκχέεται και αναβλύζει εκ Πνεύματος Αγίου μέσα από αυτό το σώμα του Ιησού Χριστού. Και είναι αυτό το σώμα του Ιησού Χριστού η Αγία μας Εκκλησία. Είναι αυτό το σώμα του Ιησού Χριστού αυτή η Θεία Ευχαριστία που μεταλαμβάνουμε σώμα και αίμα Χριστού εις άφεση αμαρτιών και η ζωή την αιώνιον. Αμήν. Είναι αυτό το σώμα του Χριστού το οποίο μας συνέχει, διότι μέσα στο Χριστό βρίσκονται, λειτουργούν, καθαρίζονται, φωτίζονται και αγιάζονται τα πάντα και ο καθής από εμάς, ο κάθε άνθρωπος, ο οποίος θέλει να είναι με τον Χριστό, ενωμένος με τον Χριστό και να τρέφεται από το Άγιο Σώμα Του. Όμως σήμερα, πέρα από την περιτομή και αυτή τη μεγάλη, τη μεγίστη αποκάλυψη, εορτάζουμε και την πρώτη του έτους. Και πάντοτε, όταν έχουμε μια τέτοια γιορτή, ένα τέτοιο ιουβιλέο, πάντοτε κάνουμε έναν απολογισμό. Και τώρα κάνουμε έναν απολογισμό, ο καθένας για τη ζωή μας, για τη διακονία μας, για τις ευθύνες μας, για τις πτώσεις μας, για τα λάθη μας, αλλά επίσης και τις προσπάθειές μας και για ό,τι μπορεί ο καθένας από εμάς στη ζωή του, σε κάθε δραστηριότητα της ζωής του, αλλά και στον τομέα ευθύνης του να κάνει. Και συνειδητοποιούμε, αγαπητοί μου αδελφοί, και το έλλειμμά μας και τις πτώσεις μας και την αδυναμία μας, συνειδητοποιούμε όμως και ακόμα δύο πράγματα. Το ένα είναι η ευλογία του Θεού. Χωρίς αυτήν δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Σκόνη και στάχτη θα ήμασταν, γη και σποδός, εάν μας εγκατέλειπε παντελώς η χάρις και η πρόνοια του Θεού. Άρα λοιπόν το πρώτο το οποίο βλέπουμε σε αυτόν τον απολογισμό είναι η αγάπη και το έλεος του Θεού που μας δωρίζει παν δώρημα τέλειον και μας δωρίζει και όλες αυτές τις δυνατότητες που έχουμε να διαχειριζόμαστε τα πράγματα της ζωής και της ευθύνης του ο καθένας από εμάς. Το άλλο το οποίο διαπιστώνουμε είναι ότι επίσης πολύ σημαντικό μέρος στη ζωή μας έχει η αγάπη των άλλων ανθρώπων και η προσφορά των άλλων ανθρώπων. Για να σκεφτούμε λίγο τι από αυτά που απολαμβάνουμε στην καθημερινή μας ζωή τα φτιάξαμε εμείς μόνοι μας. Τα ρούχα μας, τα παπούτσια μας, το φαγητό μας, τα μέσα με τα οποία κινούμαστε, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία φορούμε, τα οποία παίρνουμε ως δώρα από τον Θεό και από τους ανθρώπους ή δίνουμε στους άλλους αδελφούς μας αφού και εμείς ως δώρο ελάβαμε. Τελικά τίποτα δεν είναι δικό μας και όλα τα χρωστούμε στους άλλους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να είναι και αυτοί αδύναμοι σαν εμάς, μπορεί να είναι αμαρτωλοί, μπορεί να έχουν τα λάθη τους, να έχουν τα πάθη τους, τα προβλήματά τους και όμως είναι αυτοί οι οποίοι με την εργασία τους, με την αγάπη τους για την ζωή, με τις προσπάθειές τους, με τον κόπο, τον μόχθο και τον υδρότα τους, μας δίνουν αυτή τη δυνατότητα να υπάρχουμε, να ζούμε και να απολαμβάνουμε τόσο αγαθά.
Θα πρέπει λοιπόν μέσα σε αυτόν τον απολογισμό, μαζί με την ευγνωμοσύνη και τις ευχαριστίες προς τον Θεό, να συμπεριλάβουμε και την ευγνωμοσύνη και τις ευχαριστίες προς τους ανθρώπους, προς όλους τους ανθρώπους. Διότι όλοι βοηθούν με έναν κόκο μικρό σιταριού ο καθένας, όλοι βοηθούν έτσι ώστε να μπορούμε να απολαμβάνουμε όλα αυτά τα αγαθά τα οποία μας κατακλείζουν. Και βεβαίως, αγαπητοί μου αδερφοί, πέρα από αυτά, μέσα στον απολογισμό πρέπει να σκεφτούμε και την ευθύνη μας. Την ευθύνη για τον εαυτό μας, διότι ούτε και αυτός μας ανήκει τελικά, αλλά και την ευθύνη που έχουμε για την κοινωνία, την ευθύνη που έχουμε για τα παιδιά μας, την ευθύνη που έχουμε για την νεολαία, την ευθύνη που έχουμε για ό,τι κοινό συμβαίνει γύρω μας. Και εμείς οι χριστιανοί ορθόδοξοι έχουμε την βεβαιότητα, έχουμε την πεποίθηση ότι δεν δικαιούμαστε να είμαστε αδιάφοροι για το τι συμβαίνει στον κόσμο. Ότι έχουμε ευθύνη με την προσευχή μας, με την αγάπη μας, με την υπομονή, αλλά και τα έργα προσφοράς μας, να συμβάλλουμε ό,τι περισσότερο μπορεί ο καθένας για να κρατιέται ο κόσμος όρθιος, να μπορεί να έχει ελπίδα, να μπορεί να έχει δύναμη, να μπορεί να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις τις πνευματικές, αλλά και τις προκλήσεις τις καθημερινές, τις κατά κόσμο. Και έτσι ενδυναμωνόμαστε και εμείς από τη χάρη του Θεού και γινόμαστε σκεύη εκλογής και όργανα στα χέρια του Θεού για να κάνουμε φανερή τη δική του παρουσία στον κόσμο. Όμως, ταυτόχρονα δίνουμε δύναμη, κουράγιο και ελπίδα και σε εκείνους οι οποίοι ενδεχομένως να έχουν περισσότερη ανάγκη από εμάς και να χρειάζονται ένα χαμόγελο, μια καλή κουβέντα, κάποια βοήθεια, ένα ποτήρι νερό, μια επίσκεψη, δυο καλά λόγια, τα οποία είναι αναγκαία για να αναστήσουν έναν άνθρωπο ο οποίος περνάει πειρασμούς και έχει χάσει το θάρρος και το κουράγιο. Όλα αυτά, αγαπητοί μου αδελφοί, έχουμε να σκεφτούμε τέτοιες άγιες ημέρες και σε τέτοια περάσματα από κάτι σε κάτι νέο, σε κάτι καινούριο. Και τώρα αφήσαμε τον παλιό τον χρόνο και περνάμε στο νέο έτος, όπως λέμε, στο νέο εν εαυτό της Χριστότητος του Κυρίου. Και έτσι θα πρέπει να βλέπουμε τον χρόνο μέσα από τον Χριστό, μέσα από τη σχέση μας με το Άγιο Πνεύμα, μέσα από τη ζωή μας στο σώμα του Χριστού, μέσα από τη σχέση αναφοράς που έχουμε προς τον Χριστό, αλλά και τη σχέση αγάπης που πρέπει και οφείλουμε να έχουμε με τους αδελφούς μας και με ολόκληρη τη δημιουργία. Με αυτές τις σκέψεις, αγαπητοί μου αδελφοί, να σας ευχαριστήσω όλους για την αγάπη σας προς τον Χριστό, προς την Εκκλησία, προς την πατρίδα, προς τον τόπο και τους ανθρώπους και για την προσφορά που κάνει και έχει ο καθένας για το κοινό, για ό,τι μας αφορά δηλαδή όλους. Και να ευχηθώ να έχετε υγεία και ευλογία και ο τόπος μας, η χώρα μας, η πατρίδα μας, αλλά και ο κόσμος να έχουν υγεία κατάμφω, να έχουμε ειρήνη. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα της ειρήνης και βλέπετε πόσες προκλήσεις αντιμετωπίζει ο κόσμος, αλλά και πόσες προκλήσεις αντιμετωπίζουμε στην πατρίδα μας. Να ευχηθούμε λοιπόν να έχουμε ειρήνη, ώστε να μπορούμε με τη χάρη και την ευλογία του Θεού να έχουμε και ευλογία και ευημερία και πολιτισμό και ησυχία, ώστε να διακρίνεται το έργο και η προσφορά του καθενός και όλοι μαζί να απολαμβάνουμε τα αγαθά που μας δίνει ο Θεός, αλλά και ο κόπος των αδελφών μας. Χρόνια πολλά σε όλους, καλή χρονιά. Χρόνια πολλά. Πολλά. Ευχαριστούμε για όλα. Ευχαριστώ και ο Θεός. Καλά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Χρόνια πολλά. Καλά. Καλή χρονιά. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Χρόνια πολλά.